πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Δύσκολα δεν εννοείται τον αντίπαλο. Δύσκολα από την ίδια, αντίπαλο. Ίσως δεν είναι έτσι. Εγώ θεωρώ ότι ήταν το δεύτερο παιχνίδι σε μια σειρά παιχνιδιών μετά το παιχνίδι της Φιλανδίας. Μας πείσμωσε ο τρόπος που χάσαμε το πρώτο παιχνίδι και επίσης είπα και προηγουμένως ότι δεν είναι πολύ εύκολο να καταλάβει κάποιος που δεν είναι στην ομάδα πόσο μεγάλο είναι το βάρος για αυτούς τους ποδοσφαιριστές, για το ότι είμαστε τελευταίοι σε έναν όμιλο με αυτές τις αντιπάλους. Πρέπει να πολεμήσουμε, πρέπει να παλέψουμε, πρέπει με αξιοπρέπεια όπως σήμερα να κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια. Υπάρχουν οι ποδοσφαιριστές, υπάρχει ικανότητα, υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Απλά, όπως είπατε κι εσείς, ίσως καμιά φορά να χρειάζεται να φτάσουν τα πράγματα σε αρκετά άκρο σημείο. Εγώ θα αναφέρω ένα στατιστικό. Η Εθνική έχει κάνει όλα τις ταξίδια εκτός έδρας, συμπεριλαμβανομένου και τη ΣΥΤΑ στο Φερόε. Ακολούθησε το παιχνίδι με την Πολωνία και έχει επιστρέψει σε όλα τα παιχνίδια χωρίς να χάσει. Σε όλα τα ταξίδια που έχει κάνει, έχει επιστρέψει χωρίς να χάσει. Γιατί ακολούθησε ένα φιλικό με την Πολωνία και έφερε 0-0. Και εκείνο το παιχνίδι, δηλαδή, στο Φερόε, το ταξίδι της ήρθε μετά από ισοπαλία. Θα ήθελα να κάνετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Δηλαδή, μια ομάδα που παρουσιάζεται εκτός έδρας να χάνει δύσκολα, εντός έδρας χάνει όλα τα παιχνίδια. Τώρα, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει αν κάνω κάποιο σχόλιο σε αυτή τη διαπίστωση που κάνετε. Και νομίζω ότι είναι κάτι που σαφώς θα αποσχολεί. Δεν μπορεί να είναι σύμπτωση 4 φορές. Να φέρνει να μην χάνει εκτός έδρας. Όχι, εντάξει, δεν είναι σύμπτωση, αλλά δεν είναι του παρόντος να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Αναφορικά με το παιχνίδι σήμερα, πιστεύετε ότι κρίθηκε. Στο γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές έπαιξαν όπως έπρεπε να παίξουν. Ξέραμε τα δύσκολα στοιχεία του παιχνιδιού, ανταποκρίθηκαν. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την προσπάθειά τους. Δεν πανηγυρίζουμε σε καμία περίπτωση. Όμως είναι μια αρχή μιας προσπάθειας να καταλάβουν και οι ίδιοι ποιες είναι οι δυνατότητες και πώς μπορούμε να πετύχουμε ξανά κάτι. Τώρα, απαλλαγμένοι από το άγχος της πρόκρισης, μένουν παιχνίδια μόνο με τους διεκδικητές της πρόκρισης. Καλύτερα ήθελα ένα σχόλιο, ποιες ομάδες βλέπετε να προκρίνονται, γιατί είχε ανακατευτεί και λίγο η τράπεζα. Ανακατεύτηκε και εμάς δεν μας αφορά. Ας προκριθεί η ομάδα που θα έχει τη δυνατότητα. Εμείς όμως, και σήμερα η Ρουμανία είχε βλέψεις να κερδίσει για να τη βοηθήσει τη βαθμολογία αυτή τη συνήθεια, αλλά προσπαθήσαμε. Το ίδιο θα κάνουμε και στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια. Προσωπικά σας έχω ξαναπεί ότι είναι τεράστιο το κίνητρο για μας. Το διαπιστώσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ορέστη, χρειαζόμασταν ένα πιο δύσκολο παιχνίδι για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Αυτό πώς το εξηγείς? Ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ δυνατή ομάδα, η οποία παλεύει για την πρώτη θέση. Ξέραμε ότι ήταν δύσκολο το παιχνίδι και ύστερα από το αρνητικό αποτέλεσμα της Φιλανδίας θέλαμε να δείξουμε ακόμα κάτι περισσότερο. Αυτό που δεν μας βγήκε με τη Φιλανδία, να μπορέσουμε να το δείξουμε τώρα. Χάσαμε τη Φιλανδία, ένα παιχνίδι που δεν περιμέναμε να χάσουμε βάσει την εικόνα των ομάδων. Δυστυχώς όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Σήμερα θεωρητικά σε ένα πιο δύσκολο παιχνίδι καταφέραμε, πήραμε μια ισοπαλία και όπως έχω ξαναπεί θέλουμε να τελειώσουμε στο δυνατόν καλύτερα αυτά τα προκριματικά. Το γεγονός ότι η Εθνική δεν χάνει εκτός έδρας. Είχασε μόνο ένα παιχνίδι και γυρνά στα ταξίδια της Σαΐτη, όπως το παιχνίδι στα Φερόε, μεσολάβησε μια ισοπαλία με την Πολωνία. Και χάνει όλα τα παιχνίδια έτος. Πώς το ερμηνεύεις? Εντάξει, ήταν μια προκριματική φάση η οποία ήταν δύσκολη. Ήταν δύσκολη. Δεν είχαμε σταθερότητα. Παιχνίδια που τα θεωρούσαμε ότι θα έπρεπε να τα πάρουμε στην έδρα μας, τα χάσαμε. Κάποια άλλα παιχνίδια που θεωρητικά ήταν πιο δύσκολα, καταφέραμε να σταθούμε στο ύψος μας. Ήταν ένα μεγάλο μάθημα αυτό, τα προκριματικά ήταν ένα μεγάλο μάθημα για μας. 15 βαθμούς κρίνεται οι τρεις πρώτες θέσεις, δηλαδή σε μια διαφορετική χρονική περίοδο η Εθνική τους 15 βαθμούς τους έπαιρνε σε 5 παιχνίδια, 6. Ναι, έτσι είναι. Δεν ήμασταν καλοί αυτή την προκριματική διοργάνωση. Δεν αξίζαμε να προκριθούμε δυστυχώς. Έγιναν πολλά λάθη σε όλους τους τομείς. Το θέμα είναι να μην στεκόμαστε συνέχεια στο παρελθόν, να κοιτάξουμε να προχωρήσουμε όσο δυνατόν γρηγορότερα. Να μάθουμε από τα λάθη μας
όπως είπα, αυτά τα προκριματικά να γίνουν ένα καλό μάθημα για όλους μας. Θα είναι παρένθεση αυτά τα προκριματικά. Ευελπιστούμε να είναι. Και να μαζευτούμε στο δυνατόν γρηγορότερα, να παρουσιαστούμε καλύτεροι και στα επόμενα μάτς. Και φυσικά στα προκριματικά του. Καταρχήν συγχαρητήρια στο Σόλιο, ήταν πάρα πολύ καλό σήμερα. Νομίζω ότι αυτό έκανε πάντα η Εθνική. Κάποια νέα παιδιά σε συνδυασμό με τους παλιούς και πιο έμπειρους παίχτες να προσπαθήσει να δείξει μια ομοιογένεια. Σε αυτά τα πραγματικά η αλήθεια είναι ότι χάσαμε λίγο την ταυτότητά μας. Έτσι όπως ξέραμε να παίζουμε και αυτό που, και αυτό που παίζαμε και μας οδήγησε σε επιτυχίες. Και στην κακή μας εμφάνιση δηλαδή να προσπαθούσαμε να μην χάσουμε. Αυτό λίγο νομίζω ότι το χάσαμε. Κοιτάζουμε να το βρούμε. Προσπαθούμε να το βρούμε. Έχουμε ταλέντο. Δεν μας αρέσει όπως είναι η κατάσταση. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρουμε την Εθνική σε καλύτερες μέρες. Ευχαριστούμε πολύ.